Ενημερωτική εκδήλωση παρουσία στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οργάνωσε την Πέμπτη το απόγευμα η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα με αντικείμενο το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Μέσω του προγράμματος αυτού χρηματοδοτείται η μεταφορά ζωοτροφών από την Ηπειρωτική Ελλάδα για την μείωση του κόστους παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν το 65% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Σταθερή στην πεποίθησή μας η Περιφερειακή Αρχή ότι για μας ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας των νησιών, προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε καταθέσει 5 προτάσεις χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διεκδικούμε τη χρηματοδότησή τους, έχουμε εγκεκριμένα 2 από αυτά, της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Αφορούν εδαφολογικά θέματα νερού και θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα που παράγονται στον πρωτογενή τομέα από το κτήμα, πώς φτάνουν στο καλάθι μας, πώς φτάνουν στο ράφι και πώς φτάνουν στη διάθεση. Η σημερινή ενημέρωση εκτιμάμε ότι είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη γιατί, όπως ξέρετε, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ που κατέτος φτάνουν στα νησιά μας, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια οικονομία τοπική που δεινοπαθεί, από όπου προσπαθούμε να βρούμε δρόμους και διεξόδους προκειμένου να τονωθεί. 4 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Αφορά την επιδότηση των ζωοτροφών, ένα βασικό στοιχείο του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και μεταποιητικές. Οπότε είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Έχουμε κάνει ήδη γύρω στις 6 συναντήσεις ενημερωτικές περισσότερες φορές και θέλοντας να πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει στο ότι όλοι μαζί να έχουμε μια καλύτερη γνώση των πραγμάτων για να μπορέσουμε καλύτερα πράγματα. Γνωρίζετε όλοι σας και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η κτηνοτροφία κατέχει μια σημαντική θέση στα νησιά μας. Στη Λέσβο έχουμε καταγεγραμμένες 3.143 εκτροφές και περίπου 500.000 εγωπρόβατα. Το 80-90% ανήκει στη φυλή προβάτου Λέσβου και τα βελτιωμένα ζώα στις σύγχρονες μονάδες παράγουν και βελτιωμένες μονάδες, είτε από σχέδια βελτίωσης είτε από δαπάνες των κτηνοτρόφων, παράγουν περίπου 300-350 κιλά γάλα ετησίως. Το κόστος εκτροφής του προβάτου φυλής Λέσβου, είναι στοιχεία των κτηνιάτρων, δεν είναι δικά μου, είναι 40-50% κάτω από το κόστος εκτροφής μιας ξένης φυλής και εδώ πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να σκύψει πάνω από αυτή τη σημαντική φυλή του προβάτου της Λέσβου για την ανάδειξή της.